Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι επιχειρείτε με αυτό το νομοσχέδιο μία μεγάλη τομή. Μόνο που οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν τη βλέπουν, αντίθετα ζητούν την απόσυρσή του. Αναφερθήκατε στο άρθρο 13, που αν μη τι άλλο, σε αυτό το άρθρο φαίνεται με καθαρό τρόπο ότι προωθείτε αυτό που λέει και προβλέπει η ευρωενωσιακή νομοθεσία, δηλαδή οι ερευνητικές δραστηριότητες κατά παραγγελία των επιχειρήσεων. Θα χρησιμοποιούν τις υποδομές και τους επιστήμονες για πάρτι τους. Είτε με χρηματοδότηση από αυτές τις επιχειρήσεις ή με την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, δηλαδή λεφτά των λαών. Είναι για τις ανάγκες των επιχειρηματιών, για να αυξήσουν την κερδοφορία τους και όχι για ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και χρειάζονται λύσεις. Αυτό δεν είναι μορφή ιδιωτικοποίησης? Για μας είναι και δείχνει ποιες ανάγκες ικανοποιεί το αστικό κράτος. Επίσης, είναι προκλητικό και ούτε το τυπικό αυτοδιοίκητο δεν τηρείται. Δηλαδή, εκλογή αυτών των επιτροπών από το ίδιο το προσωπικό, όπως ισχύει σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Εδώ τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό και υπάρχει μόνο ένα αιρετό μέλος. Γι' αυτό προφανώς κάνατε και τόσα εγκόμια για αυτό το άρθρο. Όμως να σας πω και μίλησαν και άλλοι. Ζητήματα που καίνε την αγροτιά δεν λύνεται. Οι βιοπαλαιστές γεωργοί και κτηνοτρόφοι πνίγονται από τα προβλήματα και από τα χρέη. Το κόστος παραγωγής στα ύψη και οι τιμές παραγωγού στον πάτο. Τα αιτήματα τα ξέρετε. Και τι διεκδικούσαν στα μπλόκα της αγροτιάς? Μείωση κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές για να προστατεύονται από τα αρπακτικά εμποροβιομήχανους και μια σειρά άλλα για να επιβιώσουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όμως δεν λέτε τίποτα ακόμα και για ζητήματα που αφορούν τον ΕΛΓΟ, και μιλάω για την τράπεζα και τις συλλογές διατήρησης γενετικού υλικού, που είναι στρατηγικής σημασίας, αφορά τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας, είναι ανεκτήμητη παρακαταθήκη για την αγροτική οικονομία. Όμως, αντί για λύσεις, έχουμε υποστελέχωση, εγκατάλειψη, μέχρι και κατάρρευση των υποδομών και ο Σύλλογος τα έβαλε αυτά τα ζητήματα. Εδώ, για να μην χαθούν πολύτιμα δείγματα σπόρων, χρειάζεται να διοριστεί εργατικό προσωπικό. Αφού για την ανανέωση στον αγρό 1.000 δειγμάτων απαιτούνται, τουλάχιστον 10 εργάτες που θα φροντίζουν όλο τον κύκλο αναπαραγωγής. Δεν έχουν κανένα. Πώς θα γίνει η διάσωση των σπόρων της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, τόσο για την επιστημονική έρευνα, όσο και για τους καλλιεργητές που αναζητούν χαμένες αλλά χρήσιμες ποικιλίες? Έρχομαι τώρα στην τροπολογία που δεν μιλήσαμε καθόλου, που καταθέσατε. Εμείς θα την καταψηφίσουμε, όμως θέτουμε ορισμένα ερωτήματα. Δυνατότητα απορρόφησης συνεταιρισμού από άλλον συνεταιρισμό προκειμένου να αξιοποιηθεί η περιουσία του. Ποιοι θεωρούνται ανενεργοί και ποιοι ενεργοί συνεταιρισμοί? Γιατί ο διαχωρισμός αυτός καταργήθηκε με τον ισχύοντα νόμο. Δεν ισχύει. Ίσχυε με τον νόμο 4384 του 2016. Σε κάθε περίπτωση, ποιος τους εμποδίζει να συγχωνευτούν ώστε να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση? Ο κάθε συνεταιρισμός αποφασίζει για την τύχη του. Γιατί μερικοί συνεταιρισμοί ήθελαν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχαν να πάει στην τοπική τους κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, μία αποθήκη στο κέντρο του χωριού να γίνει πολιτιστικό κέντρο για την νεολαία. Γιατί το φέρνετε λοιπόν? Άρα έχετε στο μάτι συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων που ήταν με τις συνδρομές των αγροτών και αυτοί αποφασίζουν τι θέλουν να γίνουν. Ή στο άρθρο 4 της τροπολογίας. Εδώ εντάσσεται τους επιχειρηματίες της ιχθυοκαλλιέργειας και τους βαφτίζεται αγρότες. Δεν φτάνουν τα προνόμια που έχετε δώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους της ιχθυοκαλλιέργειας. Τους έχετε παραδώσει θάλασσες, ακτές, αιγυαλό, κρατικό κτήμα και ό,τι χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους.
Τώρα ερχόσαστε να τους εντάξετε στον ορισμό του επαγγελματία αγρότη, όταν έχετε αποκλείσει από αυτόν την ένταξη βιοπαλαιστές αγρότες που κάνουν και ορισμένα μεροκάματα για να μπορέσουν να ζήσουν. Ή στο άρθρο 6. Κοιτάξτε να σας πω. Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης είναι υποχρέωση που έχετε αναλάβει στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εμείς διαφωνούμε με την πολιτική σας, διαφωνούμε και με το καθεστώς να δίνονται οι επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία με κριτήριο την έκταση και όχι με κριτήριο το ζωικό κεφάλαιο. Καμιά σχέση δεν έχουν τα διαχειριστικά σχέδιά σας με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση βοσκοτόπων στους βιοπαλιστές κτηνοτρόφους. Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι πρόκειται να επιβαρυνθούν με χαράτσια για να εξασφαλίσουν δικαίωμα βόσκησης. Αυτά τα χαράτσια συντηρεί η τροπολογία σας και γι' αυτό το καταψηφίζουμε και αυτό το άρθρο. Τέλος, θέλω να ρωτήσω για την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για τους εργαζόμενους του ΕΛΓΟ. Εκφράζεται ένα δίκαιο αίτημά τους και δεν μπορείτε να ζητάτε πίσω χρήματα σε περίοδο ακρίβειας και φτώχειας, όταν ονομαστικά μόνο έχουν χάσει πάνω από το 30% του μισθού τους από τα μνημόνια και άλλο ένα 10% τουλάχιστον από τον πληθωρισμό σήμερα. Και πρωτόδικα είχαν δικαιωθεί. Περιμένουμε λοιπόν την απάντησή σας και κυρίως περιμένουμε να γίνει δεκτή η τροπολογία.